Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω καταρχήν στον τόπο μας, στον τόπο το δικό μου εδώ στο Βραχάτι και χαίρομαι γιατί θα δοθεί η δυνατότητα να αναφερθούν τα στελέχη του προγράμματος. Εδώ σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΚΑ, ο Σωκράτης ο Αλεξιάδης, ο Νίκος Μαμαλούκας, ο οποίος είναι υπεύθυνος διαχείρισης του προγράμματος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και φόρων ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα αναφερθούν κάποιοι δήμαρχοι σε έργα που έχουν υλοποιήσει ή είναι σε εξέλιξη από αυτό το πρόγραμμα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ και να έχετε υπόψη σας είναι, πέρα από τα έργα που εκτελέστηκαν, πέρα από τα έργα που από το ΕΣΠΑ το τρέχουν και το οποίο ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά, ήδη εξασφαλίσαμε μετά από πολλές πιέσεις και για να κερδίσουμε τον χρόνο, τον γραφειοκρατικό, έμπρος στο βαρός, να μπορούμε και να εντάξουμε αλλά και να δώσουμε έγκριση δημοπράτησης σε έργα ιδιαίτερα υγρών αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα, να μπορούμε όσα είναι όρημα και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και να τα εντάξουμε αλλά και να δώσουμε έγκριση δημοπράτησης άμεσα. Αυτό έγινε ύστερα από πολύ μεγάλη προσπάθεια και διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο έχει τον σχεδιασμό για όλα τα προγράμματα σε όλα τα Υπουργεία. Και μετά από συναντήσεις πολλές, επαναλαμβάνω ότι εμπροστοβαρός δώσαμε τη δυνατότητα σε επιλέξιμα έργα να μπορούμε άμεσα να τα τρέξουμε στην κοινωνία, να δώσουμε όχι υπόσχεση, αλλά να δουν στην πράξη κάτοικοι κάθε περιοχής που παρεμβαίνουμε, ότι αποτελεσματικά ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημά τους. Αυτό να το κρατήσετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα με επιτρέψετε, μιας και βρίσκομαι εδώ στον τόπο καταγωγής μου, να αναφερθώ οριζόντια σε μερικά από αυτά τα έργα, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος, από το ΕΠΕΡΑ, που αφορούν και στο Δήμο Κορινθίων και στην παραλιακή ζώνη προς τον Σαρονικό, Λουτρά Ωραίας Ελένης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και στην Ενδοχώρα, στον Άσο, στο Λέχιο, στο Περιγιάλη, στο Ζευγολατιό, στο Βραχάτι, στο Δήμο Τενέας, στο Δήμο Νεμέας, στο Δήμο στα Αφίκια και στο Δήμο Ξυλοκάστρου στην περιοχή της Λυκοπορνιάς, είναι εδώ και ο Δήμαρχος το ξέρει. Για όλα αυτά έχουμε ήδη συναντηθεί και έχουμε συνοδευτεί με όλους τους δημάρχους και στο Δήμο Σικιονίων σε τμήματα που επαναλαμβάνω υπάρχουν όριμες μελέτες σε θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων είτε με δίκτυα αποχέτευσης είτε και βιολογικούς καθαρισμούς ανάλογα με το πώς ολοκληρώνεται το έργο και αποδίδεται στους κατοίκους. Και όπως ξέρετε η προτεραιότητα είναι, ειδικά όταν ο αποδέκτης είναι ευαίσθητος και αναφέρομαι σε θαλάσσιες περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, εκεί υπάρχει προτεραιότητα για λόγους αυξημένης επικινδυνότητας ευαίσθητων αποδεκτών. Και σε θέματα όμως εξοικονόμησης ενέργειας θα αναφερθούν οι συνεργάτες μου σήμερα εδώ για έργα τα οποία εκτελούνται, καθώς επίσης και σε θέματα που έχουν να κάνουν με διαχείριση νερών. Δυστυχώς, λόγω έκτακτης υποχρέωσής μου να επιστρέψω άμεσα στην Αθήνα, γιατί έχουμε δύο συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν με επιτρέπουν αναλυτικότερα να αναφερθώ σε περισσότερα πράγματα. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να ξέρετε σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, ότι και για τα θέματα των υγρών αποβλήτων κυρίαρχα και είναι αποκλειστικά και αρμοδιότητα δική μου, αλλά και σε θέματα στερεών αποβλήτων, σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας και από το ΣΕΣ, το νέο, την νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και σε θέματα διαχείρισης νερών, είναι αρμοδιότητά μου όπως και τα δασικά. Θα έχετε παρακολουθήσει ότι έχουμε περάσει 3 νομοσχέδια ήδη μέσα στο καλοκαίρι, σημαντικά που αφορούν ιδιαίτερα τα δασικά, σχέδια πόλης, πολυοδομικό χωροταξικό σχεδιασμό, οριοθέτηση ρεμάτων και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το νομοσχέδιο και για την διευθέτηση των ρεμάτων. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει νομοσχέδιο το οποίο αφορά σε εισφορές σε γη και χρήμα πράξη εφαρμογής τροποποιήσεις στο νέο οικοδομικό κανονισμό το νόμο 4067 του 12, καθώς και σε οικισμούς. Θέλω να σας πω ότι
οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση, πρόβλημα καταφθάνει στο Υπουργείο μας, είτε από συναδέλφους, τεχνικούς, και έχουμε εδώ άριστη συνεργασία και συνεχή συνεργασία, σταθερή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ό,τι λοιπόν θέματα και προβλήματα έχουν αναδειχθεί από την εφαρμογή των νόμων που είναι σε ισχύ, αλλά και ό,τι χρειάζεται για να δώσει διέξοδο σε τοπίο θολό, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπου καθυστερούν επενδύσεις και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που η πατρίδα μας περνάει τα χειρότερα. Στην προσπάθεια να ξεφύγουμε από αυτό, με οργάνωση και με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, το είπα και πριν από λίγο διάστημα πάλι στην Κόρινθο, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και όλες οι άδειες οικοδομών σε όλη την Ελλάδα θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Ήδη το σύστημα είναι παντού σε όλη την Ελλάδα, γίνονται επισκέψεις και αναλύσεις για να μπορεί να εφαρμοστεί από τις υπηρεσίες δόμησης, από όλους τους υπεύθυνους, αλλά και από τους συναδέλφους μηχανικούς. Ξεφεύγουμε πλέον από την ταλαιπωρία, ξεφεύγουμε από τις καθυστερήσεις και επιταχύνουμε τον έλεγχο, θα ξέρει ο καθένας το θέμα του ανά πάσα στιγμή, πού βρίσκεται, ποιος υπάλληλος το έχει, αν καθυστερεί. Ξεφεύγουμε, ξαναλέω, από εκείνα τα στα οποία ψαχνόμασταν, χωρίς να μπορούμε να αναδείξουμε στο ποιος είναι, στο ποιος φταίει, στο ποιος καθυστερεί, στο πού υπάρχει πρόβλημα. Όλες αυτές οι διαδικασίες μας δίνουν τη δυνατότητα, χωρίς να χάσουμε χρόνο, χωρίς να μετακινηθούμε εμείς, αλλά μεταφέροντας την πληροφορία μέσα από τα συστήματα που οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν, και αυτή η επικοινωνία, όπως ξέρετε, είναι αμφίδρομη, να μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες. Σε θέματα νερών και γεωτρήσεων, όπως γνωρίζετε, δώσαμε παράταση με την έννοια «Καλώς το Χριστό». Δώσαμε παράταση, στην ουσία, χωρίς όριο, μέχρι τέλος του χρόνου μπορούν να δηλωθούν γεωτρήσεις χωρίς πρόστιμο. Από την 1η Γενάρη το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ, αλλά πάλι θα μπορεί κάποιος να κάνει τη δήλωση για τη γεώτρησή του. Όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι, όπως και ο γενικός, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, τα σχέδια πόλης, τα τοπικά χωρικά σχέδια, τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι ονομασίες, αλλά πάντα ο Δήμος είναι το κυρίαρχο όργανο από τον οποίο ξεκινάει, από το οποίο ξεκινάει κάθε σχεδιασμός. Αυτά όμως όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Φεύγουμε από τα χαρτιά, φεύγουμε από τους φακέλους, όλη η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά και θα ενημερώνεται το σύστημα σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο, στο ΙΠΕΚΑ, στην κεντρική βάση δεδομένων. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα την ίδια στιγμή να έχουμε την ίδια πληροφορία όλοι μας, για να μπορεί ο καθένας γρήγορα, ελεγχόμενος, αλλά και ελέγχοντας, να μπορεί να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες. Καλωσορίσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ, τον Άγγελο του Παπαγγελόπουλο και τον Λάκη του Παπαφωτίου. Δεν, όπως είπα, δεν έχω τον χρόνο να μπορώ να αναφερθώ σε βάθος σε πολλά πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα σύντομα να πούμε περισσότερα. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Και οτιδήποτε θέμα αναδειχθεί και από τη σημερινή συζήτηση, εμείς είμαστε εδώ, όποτε χρειαστεί να σας δούμε, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Συγκεκριμένα θέλουμε να συζητάμε, όσο πιο συγκεκριμένη η πρόταση και το πρόβλημα, τόσο πιο συγκεκριμένη και γρήγορη και από εμάς η απάντηση από το δικό μας το Υπουργείο. Οι συνεργάτες είναι εδώ και εργάζονται, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που χρήματα μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως προβλήματα δεκαετιών αλλά και καθημερινότητας που τρέχουν, αυτά τα προβλήματα δεν θέλουν χρήματα για να λυθούν. Θέλουν απλώς πρώτον διάθεση και δεύτερον το να υπάρχει αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη λύση αυτών των προβλημάτων. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι στην κατεύθυνση αυτή έχουμε δώσει πολλές λύσεις, παράδειγμα οικοδομικοί συνεταιρισμοί, αν θα έχετε παρακολουθήσει την επικαιρότητα, που για πολλές δεκαετίες, 40 και 50 χρόνια, είχαν
άνθρωποι, πολίτες, πολλοί, 650.000 περίπου εκτιμάται, δικαιώματα στην ιδιοκτησία τους και δεν μπορούσαν, γιατί η πολιτεία δεν τους το επέτρεπε για όλες αυτές τις δεκαετίες να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα. Σήμερα δίνουμε λύσεις είτε επί τόπου, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, είτε αν δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους εκεί που βρίσκονται, με ανταλλαγή σε άλλη περιοχή και εδώ αφορά τους δημάρχους. Θα το συζητήσουμε σε επόμενη ημερίδα που σύντομα θα έχουμε και εδώ, για να μπορούν να υποδεχθούν ως μεταβίβαση δικαιωμάτων, ιδιαίτερα και κατά προτεραιότητα σε οικισμούς εγκαταλελειμμένους, αλλά και φθήνοντες, δηλαδή μέχρι 150 κατοίκους, στα όρια των οικισμών και σε απόσταση πολύ μικρή από αυτούς, να μπορούν να εντάξουν περιοχή και να πολιοδομηθεί. Περιοχή που μπορεί να είναι και δημόσια, ως ιδιοκτησία, χορτολιβαδική όμως, σε ανταλλαγή της βασικής έκτασης που έχουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και που δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους εκεί, ανταλλάσσουν την έκταση και το δικαίωμα με έκταση δίπλα στους οικισμούς που αναφέρθηκα πριν. Αν υπάρχουν τέτοιοι οικισμοί και υπάρχουν πολλοί σε όλη την Ελλάδα και μιλάω για την ηπειρωτική χώρα και όχι για την νησιωτική, για λόγους ευνόητους, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε, μέσα από τον σχεδιασμό που αφορά τους Δήμους και ξεκινά από τους Δήμους, να μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα αυτούς τους οικισμούς που έχουν εγκαταληφθεί και που είναι φθήνοντες, να τους ξαναζωντανέψουμε, διατηρώντας όμως την μορφολογική τους εικόνα, τα τοπικά χαρακτηριστικά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν προστατεύσαμε όπως θα οφείλαμε σε πολύ σημαντικές περιοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες σημαντικές εκδηλώσεις θα πρέπει να προσελκύουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των δημάρχων, αλλά όλων των δημοτικών συμβούλων, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, γιατί πραγματικά δίνει ερίσματα για καινούριους προβληματισμούς και για καινούριες προτάσεις. Άκουσα τις κατηγορίες από τον κύριο Αλεξιάδη. Φαντάζομαι ότι το καινούριο πρόγραμμα ουσιαστικά θα κατευθύνεται προς τους ίδιους άξονες ή μέτρα, όπως λέγονται πιο επιστημονικά. Και άμα θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά όσον αφορά την Κορινθία και σύμφωνα με τη σειρά που της ανέφερε, πραγματικά το αποχαιρετευτικό ήταν ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και πραγματικά η Κορινθία και χάρη στις δυνατότητες των πρώην αυτοδιοικήσεων αλλά και των σημερινών έχει δείξει ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία δράσης. Και το επόμενο βήμα, και με το οποίο βέβαια πρωταργάτης είναι και ο κύριος Σταθούλης, ο περιφερειάρχης μας, αλλά και ο κύριος Σταγαράς, υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους να καλυφθεί όλο το παραλιακό τμήμα το οποίο δεν είναι καλυμμένο σήμερα με δίκτυο. Και όσον αφορά το Κορινθιακό και όσον αφορά το Σαρωνικό. Το δεύτερο είναι το θέμα της σύντρευσης. Το γνωρίζουμε, η Κορινθία, όπως όλη η Ελλάδα, έχει πρόβλημα. Υπάρχουν θέματα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το τρίτο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, πρώτη σε όλη την Ελλάδα, κατάφερε να καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρηματοδότησης στην Ειδική Γραμματεία αυτή τη στιγμή, ΣΔΙΤ, και πιστεύουμε σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι ολοκληρωμένο. Όμως εδώ πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη παλινδρόμηση των αποφάσεων και των τακτικών και των στρατηγικών της πολιτείας τα τελευταία 20 χρόνια. Ελπίζω αυτή τη φορά να σταθεροποιηθεί η πολιτική και να ξέρει και η τοπική αυτοδιοίκηση προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να λειτουργήσει, ώστε πραγματικά να μην υπάρξουν προβλήματα όπως υπήρχαν στο παρελθόν. Το θέμα της Νατούρας, 5 περιοχές έχει η Κορινθία όπως γνωρίζετε. Νομίζω ότι πραγματικά όλοι θα πρέπει να τις προστατέψουμε ως κόρυν οφθαλμού. Αντιπλημμυρικά, είδαμε αποτελέσματα παρεμβάσεων ανθρωπίνων και άλλων σε ρέματα, σε περιοχές ευαίσθητες. Είδαμε τα αποτελέσματα τις προηγούμενες μέρες, τα βλέπουμε κάθε χειμώνα. Σιγά σιγά σχεδιασμός χρειάζεται, υλοποίηση και σεβασμός κυρίως στους νόμους. Γιατί ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλοι
ένα βομβαρδισμό από καινούριους νόμους, χωρίς πολύ πολύ να ασχολιόμαστε στην υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων διατάξεων. Το θέμα της βελτίωσης δημόσιας διοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γενική Γραμματέα, και θα πρέπει να το δούμε κυρίως με την αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Είναι αδιανόητο σε μια ολόκληρη περιφέρεια Πελοποννήσου να υπάρχουν 4 μηχανικοί όλοι και όλοι για το θέμα, τα θέματα τα δικά μας τα περιβαλλοντικά, να μένουν πίσω ΣΚΟΑΠ και ΓΟΠΟΣΟΥ, να εξετάζεται και να εγκρίνεται ένα ανά τετραετία, και από την άλλη μεριά να περιμένουμε και να θέλουμε ανάπτυξη, να θέλουμε αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία πολύ ωραία λέμε στα λόγια. Αντιθέτως, από όσο γνωρίζω, στην περιοχή της Αχαΐας και στην Πάτρα υπάρχει ένας αρκετά σημαντικός αριθμός. Αντιλαμβάνουμε τη δυσκολία, ειδικά μέσα στην κρίση, να φύγουν άνθρωποι από τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να λειτουργήσουν. Όμως, θεωρώ ότι το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα τα υπόλοιπα και θα πρέπει να γίνουν εκεί οι κατάλληλες παρατηρήσεις και οι υποδείξεις ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ισόρροπα. Το τελευταίο που αφορά επίσης τους δημάρχους και θα κάνω για αυτούς τη μεταφορά των παραπώνων τους όσον αφορά τις αστικές αναβλάσεις. Εκεί υπήρξαν στο παρελθόν κάποια προβλήματα με την ολοκλήρωση των έργων λόγω ελλειπών χρηματοδοτήσεων. Άρα λοιπόν θα ήθελα από τη μεριά σας να μην. Και θέλω να εκφράσω, αν θέλετε, και την πεποίθησή μου ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια και ότι όταν ένα έργο ξεκινάει, να υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Κλείνοντας, θέλω πραγματικά να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε όσον αφορά την συνεργασία της περιφέρειας με το ΙΠΚΑ. Πραγματικά, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πέτρος Στατούλης, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει στενή συνεργασία με τον Υπουργό, τον κύριο Ταγαρά. Η καταγωγή του Υπουργού, ο οποίος παρά την απουσία του αυτή τη στιγμή λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ως συνάδελφοι αλλά και ως συνεργάτες στην αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι είναι μεγάλη και χαρά και τιμή για την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα για την Κορινθία, που έχουμε έναν Υπουργό που και σχετικός με το αντικείμενο είναι, δηλαδή του ΙΠΚΑ, αλλά από την άλλη μεριά έχει και την εμπειρία της αυτοδιοίκησης, άρα μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στα προβλήματα και στα αιτήματα των συμπολιτών μας εδώ, αλλά και γενικότερα όλης της Ελλάδας.